συγκρόσετε. Το αντικείμενο, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξαρνήση. Βελτιωτικές από το κλείστο. Εκεί που διάνε να φέρουν τους συνεργάτες μου, το Βασιλικό Παναστασίου, είναι τεχνικός διευθυντής της Ford Motor Ελλάς. Οπότε και ειδικός να μας δείξει κάποιες απορίες πέρα από το κομμάτι της εξάρτησης. Και αριστερά μου είναι ο κ. Γιώργος Τίκος, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος των καταλυτών HJS, των συγκεκριμένων. Είσαι όγκια, λέγεσαι. Λέγομαι Coast G. Coast G, αυτό γράφει ταυτότητά σου. Δεν το έγραφε τότε που γεννήθηκα, αλλά τώρα ναι. Πώς προέκυψε? Από το όνομα και το επώνυμό μου. Α, απλό. Fiestamaniacs.gr. Τι είναι αυτό? Είναι ένα φόρουμ, το οποίο ασχολείται μόνο με Fiesta, Ford Fiesta. Προέκυψε από την αγάπη μας για τα Fiesta, πάνω απ' όλα. Και γιατί Fiesta? Θεωρώ ότι είναι ένα οικονομικό αυτοκίνητο και προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι ο ανταγωνισμός για την τιμή του. Γιατί Exhaust Center? Η Exhaust Center μου έχει δώσει την εντύπωση ενός καταστήματος το οποίο καταλαβαίνει το τι θέλει ο πελάτης, τις ανάγκες του και πετυχαίνει αυτό που θέλεις, αυτό πετυχαίνεις και αυτό παίρνεις, αυτό αγοράζεις. Πόσες γυναίκες μέλη έχετε? Τώρα αριθμό ακριβώς δεν μπορώ να σου πω, αλλά έχουμε αρκετές. Το nickname της πιο όμορφης? Δεν θα απαντήσω γιατί θα με κυνηγήσει η δικιά μου γυναίκα μετά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ανθρώπινη, τι κάνει? Καλησπέρα. Είμαι ο Southern Sun, είμαι ο administrator του Fiesta Maniacs. Το site είναι online 6 μήνες περίπου, έχουμε 330 άτομα. Συνεχίζουμε δυναμικά. Συγγνώμη, εσύ μπορείς να μου πεις πόσες γυναίκες έχετε, γιατί ο προηγούμενος δεν μου απάντησε και τα έχω πάρει. Έχουμε γύρω σε 15 γυναίκες. Τώρα μπορείς να μου πεις και ποια είναι η πιο όμορφη, γιατί επίσης δεν μου έχουν απαντήσει. Η πιο όμορφη είναι εννοείται η γυναίκα μου, η Ζένια. Είναι μέλος στο club? Είναι μέλος στο club, ναι. Έχει και αυτή Fiesta? Δεν έχει Fiesta, αλλά κάτι θα κάνει. Παίρνει το δικό σου? Όχι. Θα ήθελα όμως πολύ να το παίρνει. Σύν' ότι είναι πολύ γρήγορο και το φοβάται λίγο. Για πες μας, τι μοντίφες έχεις κάνει στον γκάζι σου? Λοιπόν, το δικό μου είναι 1400, μικάπα 6, πρώτο στάδιο, φίλτρο πρόγραμμα εξάτμιση, πολλαπλή αγωγή και συνεχίζουμε. Πόσα του έχεις σηκώσει δηλαδή μέχρι τώρα? 3.000 περίπου, όλα μαζί. Σεξ κάθε πότε κάνεις? Κάθε μέρα. Πώς σου φαίνεται η πίτσα? Καλή είναι, πολύ καλή. Την κρίνω. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο ρόλος σου στο fiestamaniacs.gr. Εγώ είμαι μαζί με τα άλλα δύο παιδιά που μίλησες πριν μαζί στην οργάνωση. Μαζί το ιδρύσαμε και προχωράμε τώρα κανονικά. Εσύ με τι nickname υπογράφεις? Νος 7. Νος 7, έχεις νητρά? Όχι. Τότε πώς βγήκε αυτό το 7, να υποθέσω Ολυμπιακός? Εννοείται. Okay. Θα μας πεις τότε και το νος πώς βγήκε? Ναι, ως ωραίος και σεξι. Δεν ξέρω, θα κάνω ένα γκάλωπ μετά με τα κορίτσια να μου πούνε εγώ. Θα παρεξηγηθώ. Λοιπόν, πες μου τι αυτοκίνητο έχεις. Ένα μικρό 7, Ford Fiesta. Μάλιστα. Τι του έχεις κάνει? Προς το παρόν μια φιλτροχωάνη KN και τώρα ολόσωμη εξάτμιση. Μόλις μπήκε. Και τι πιστεύεις ότι θα πάρεις?
πιστεύω άλογα. Καλά. Εσύ τι αυτοκίνητο έχεις? Εγώ έχω το προηγούμενο μοντέλο από το, αυτό εδώ. Έχω το ΜΚ6, 1600 κι εγώ. Το σπορ. Προς το παρόν έχω κάνει, έχω βάλει φιλτροχωάνι, ένα τελικό και πρόγραμμα. Τα γλυκά σου αρέσουνε? Όχι, δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση στα γλυκά. Είσαι σε σχέση? Όχι. Ήχο έχει το αυτοκίνητό σου? Όχι, γκάζι θέλω. Εσένα έχει ήχο? Ναι, όχι δυνατόν. Πότε παντρεύεσαι? Αργό πολύ. Εσύ? Μια πενταετία γεμάτη. Την έχεις βρει τη γυναίκα της ζωής σου? Αυτό δεν είναι σίγουρο, δεν μπορώ να σου πω ναι. Πώς τη φαντάζεσαι? Ξανθιά, ψηλή, με μεγάλα... Δεν σε καταλαβαίνω, μεγάλα... Να έχει προσόντα μπόλιγα. Πάνω ή κάτω? Παντού. Σε ευχαριστούμε. Η καρδούλα σου χτυπάει για μένα σαν τρελή. Τώρα που το έχω ανοίξει, τι πρέπει να κάνω? Στην κυρία, ξεκινήσω από εδώ στην κοπελά. Εντάξει, βγαίνω. Το μαλλίνο, οκ. Okay. Σούπερ. Το καινούργιο μου το μπλουζάκι, πώς φαίνεται? Ε, ο πρωταθλητής μου το έστειλε δώρο, ε. Είσαι ή και λέγεσαι? Λέγομαι Μαρία. Αγγελική. Χριστίνα. Μέρι Λίζ. Τι αυτοκίνητο έχεις? Έχω ένα Fiesta Ford ΜΚ6. Τι του έχεις κάνει? Τίποτα. Στοκ. Οικονομία, ε. Πράσινη ζωή. Γι' αυτό ήρθα εδώ, για να το πειράξω. Εδώ που ήρθες, θα δεις, είμαι βέβαιος, πολύ καλές προτάσεις. Και πιστεύω στο τέλος εκεί ο κύριος Κουμπάς που είναι εκεί και μας βλέπει να μπορέσει να σου δώσει τη λύση πείσει. Για τη βελτίωση. Με έχει πείσει. Εσύ τι του έχεις κάνει? Βασικά έχω ένα ΜΚ7. Καλό ρίζικο. Ευχαριστώ. Το άσπρο εδώ δικό της είναι. Δεν του έχω κάνει τίποτα. Από ό,τι βλέπεις δεν χρειάζεται κάτι. Οπότε να υποθέσω έχεις έρθει και εσύ εδώ πέρα να πριφαριστείς για το τι ακριβώς μπορείς να κάνεις. Ναι, δεν έκανα τίποτα, να τα κάνω όλα τώρα. Εσύ, τι έχεις? Εγώ έχω ένα ΜΚ6. Να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Από μετατροπές δεν έχω κάνει κάτι. Μόνο αισθητική αλλαγή το έχω κάνει με ζάρες. Μπράβο, μπράβο. Είσαι σε καλό δρόμο. Και για πάμε σε σένα. Που λένε ότι τρέχεις, κάνεις παλαβά πράγματα, σε πίστες, δρόμους, φήμες. Λοιπόν, εγώ έχω ένα ΜΚ6. Τι χρώμα? Μπλε είναι. Οι αναγνώστες μας πώς θα σε ξεχωρίζουν στον δρόμο, είσαι και ωραία κοπέλα. Από την καρδούλα. Πού τη βρήκες την καρδούλα? Όλες έχετε μια καρδούλα, ε. Ναι. Πού τη βρήκατε την καρδούλα? Μας συγχαρίζει ο κύριος Γιάννης από το Exhaust Center. Και πότε θα την βάλετε? Σύντομα. Για να έρθουμε να τραβήξουμε. Εννοείται, σύντομα θα τη βάλουμε, θα τα αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, κορίτσια, σε ευχόμαστε πάνω απ' όλα καλές γιορτές. Έρχονται Χριστούγεννα σε λίγο καιρό. Θέλω να δώσετε μία ευχή για όλους τους τρελαμέντους εδώ. Κυρίως που κάθονται και σας βλέπουν και σας κοροϊδεύουν, σας πειράζουν με διάφορα σχόλια και τα λοιπά. Βασικά, καλούς δρόμους, παιδιά, να προσέχουμε όλοι. Υγειόμετρα, προσοχή όλοι. Γιατί δυσκολία. Άντε και του χρόνου, φύγαμε. Mm-hmm.